Υψηλότερος ο ήχος θα με βοηθούσε. Θα το διορθώσουμε. Κοιτάξτε, η βασική μας πολιτική σε αυτή τη συγκυρία είναι πρώτον να ενισχύσουμε όλα όσα έχουν ήδη γίνει, να τα βελτιώσουμε και να πάρουμε και νέες πρωτοβουλίες. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα με αρκετές ελλείψεις όπως ήταν φυσικό. Πρέπει αυτά τώρα εμείς να τα εδραιώσουμε, να καλύψουμε τις ελλείψεις, να βελτιωθούν και στη συνέχεια να πάρουμε... Υπουργέ, είπατε ότι μέχρι και την πρώτη Λυκείου το σχολείο μας τα καταφέρνει. Αρχίζει να έχει προβλήματα στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Έχω μία κόρη, υπουργέ μου, η οποία είναι στην Τρίτη Λυκείου. Ξέρετε τι μου λέει. Πάω και έρχομαι στο σχολείο και αυτή τη στιγμή όλο το μάθημα γίνεται για τα φροντιστήρια. Δηλαδή γνωρίζουν ότι προετοιμάζονται τα παιδιά για να δώσουν τις πανελλαδικές. Και δεν γίνεται μάθημα. Κοιτάξτε, επιβεβαιώνει νομίζω τη διαπίστωση που έκανα χθες και δεν είναι προφανώς μόνο δική μου διαπίστωση. Στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρές αδυναμίες. Θα μπορούσα να πω ότι έχει ακυρωθεί η μαθησιακή διαδικασία. Και ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη μάθηση. Πώς θα το καταφέρετε, Υπουργέ, για να δούμε τι μέτρα παίρνετε σε αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε τι μέτρα παίρνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Πώς θα το καταφέρετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια κατάσταση χρόνων, δεν είναι τωρινή. Χρόνια πολλά η παιδεία είναι έτσι. Τα θυμάμαι από τα νιάτα μας που το λέγαμε. Τα φροντιστήρια που λειτουργούν. Γι' αυτό είναι. Πώς λοιπόν θα τα αλλάξετε. Θα σας πω. Δεν είναι κάτι το τεχνικό. Θέλω να το καταλάβετε κι εσείς και δεν σας το λέω κριτικά. Γιατί θα παίξετε τεράστιο ρόλο σε αυτό το εγχείρημα. Τι εννοώ. Μια ολόκληρη κοινωνία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για το μέλλον των παιδιών όχι στο δημόσιο σχολείο, αλλά στα φροντιστήρια. Αυτό δεν είναι κριτική ούτε για τα φροντιστήρια, ούτε για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Αλλά πρέπει ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ ξέρω παιδιά, και όχι ένα-δύο, που δεν θέλουν να πάνε φροντιστήριο και έχουν εξαιρετικά μεγάλη πίεση από τους γονείς τους να πάνε στο φροντιστήριο. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε αν η κοινωνία μας εμπιστεύεται το δημόσιο Υπουργέ, σχολείο. Δεν μπορεί να φταίει η κοινωνία. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα ότι γι' αυτό το χάλι να τρέχουν να πληρώνουν οι γονείς. Το θέλουν οι γονείς να πληρώνουν. Τι βλέπουνε. Βλέπουνε ότι πάνε τα διπλανά παιδιά και κάνουνε, να μην πω τι ακριβώς, παλεύουνε από το υστέρημά τους να βοηθήσουν το παιδί τους. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να τους πείσετε ότι έχω καλό σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η εμπιστοσύνη, Υπουργέ μου, η εμπιστοσύνη δεν είναι στο φροντιστήριο. Το θέμα είναι ότι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους αυτοί οι γονείς. Γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά στο αξιακό μας σύστημα η εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, και αυτό δεν είναι, και να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι το φροντιστήριο ελληνικό φαινόμενο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όπου, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είτε δυτική, είτε πρώην ανατολική, είτε στην Κίνα, είτε οπουδήποτε αλλού, η ενισχυτική διδασκαλία και τα φροντιστήρια ανθούν εκεί που η αξία τελικά έχει να εναποθέσεις δηλαδή τις ελπίδες σου στην εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο, είναι πάρα πολύ ψηλά στο αξιακό μας σύστημα. Αυτό είναι καλό πράγμα το να εναποθέσεις ελπίδες. Δηλαδή, να θες να μορφωθούν τα παιδιά σου. Και στη Γερμανία έχει φροντιστήρια. Να θες να μορφωθούν τα παιδιά σου, είναι αιτούμενο. Δεν μπορεί να κατεβάσεις το επίπεδο για να λες, για να μην κάνω φροντιστήρια, κάντε και κάτι άλλο. Υπουργέ, τι κάνετε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Περιμένετε τώρα, γιατί μου είπατε άπειρες διαπιστώσεις και μου κάνετε και ερωτήσεις. Σας ακούμε. Έχετε δίκιο. Ωραία. Να τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν. Ναι, ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όλοι οι θεσμοί έχουν μια ιστορικότητα. Θέλω να ξέρουμε και ποια είναι η ιστορικότητα των φροντιστηρίων, για να μην στα καλά καθούμε να τα δαιμονοποιήσουμε. Προφανώς. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο, η Ανώτατη Εκπαίδευση, ήταν ένας από τους, ενδεχομένως ο μοναδικός μοχλός ταξικής κινητικότητας. Μάλιστα. Τα φροντιστήρια λοιπόν έπαιξαν ένα ρόλο που δεν μπορούσαν να παίξουν τα τότε δημόσια σχολεία, δηλαδή με μια πρόσθετη ενίσχυση μπορούσες να μπεις στο πανεπιστήμιο και αυτό σου εξασφάλιζε μια εργασία και άρα μια άλλη κοινωνική ταυτότητα. Τώρα,
σιγά σιγά άρχισε η κοινωνία, οι γονείς, όλοι εμείς, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στα φροντιστήρια από ό,τι δίνουμε στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά τα φροντιστήρια έχουν επιτελέσει έναν εξαιρετικά σημαντικό ιστορικό και κοινωνικό ρόλο. Τώρα βεβαίως έχει αλλάξει αυτό, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Εκείνο λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει η πολιτεία κυρίως, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, πρωτίστως η κοινωνία πρέπει να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες, ώστε η κοινωνία να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της στο δημόσιο σχολείο. Αλλά προσέξτε, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί με τους εαυτούς μας. Δεν μπορεί η κοινωνία να θεωρεί, όλοι εμείς δηλαδή, να θεωρούμε, καθόμαστε πίσω από μία πολυθρόνη και λέμε για να δούμε τι έκανε το Υπουργείο, 1, 2, 3, θα δούμε αν θα το εμπιστευτούμε το δημόσιο σχολείο. Πρέπει να υπάρχει μία δυναμική εμπλοκή, να το βελτιώσουμε όλοι μαζί και κυρίως να εμπιστευτούμε τους εκπαιδευτές. Ωραία, αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, Υπουργέ. Από θα πότε θα αλλάξει. Κάθε υπουργός αλλάζει. Από τι πότε θα κάνουμε θα αλλάξει. Από... Είναι ένας τρόπος αλλάζει. Και το συνδέω αυτό το πράγμα με αυτό που είπατε. Με, ναι. να εμπιστευτούμε το δημόσιο σχολείο. Και το ωραία. Θέμα, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ένα και στο χέρι. Ένα και στο χέρι λοιπόν. Ένα λοιπόν πότε θα αλλάξει. Να ξέρει ναι. ο κόσμος, γονείς, εκπαιδευτικοί, ναι. μαθητές. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ναι. Και για ποιο βεβαίως. Λόγο όμως, αν καταργηθούν οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, πώς εγώ θα εμπιστευτώ το ότι ο τάδε καθηγητής. Στο τάδε σχολείο δεν θα, βάλει τους δικούς του. Δεν θα βάλει μεγαλύτερο βαθμό για να τον βοηθήσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ έγκυρα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε απλά και μόνο για την κατάργηση των Πανελληνίων, αλλά μιλάμε για ένα τετράπτυχο. Το τετράπτυχο είναι ενίσχυση, ριζική ενίσχυση των τελευταίων 2 τάξεων του Λυκείου. Αναβάθμιση, νέο πρόγραμμα σπουδών. Δεύτερο. Μόνο πρόγραμμα εθνικό... ή και καθηγητές, Υπουργέ. Περιμένετε. Γιατί το αναβάθμιση μου λέτε μόνο το πρόγραμμα. Για να δω. Να σας πω. Και... Μάλλον, ωραία, ανοίγω λοιπόν μία παρένθεση. Έχετε δίκιο. Τον βομβαρδίζουμε, αλλά είναι... Ναι, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε κι εσείς... Είστε υποχρεωμένοι να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Κοιτάξτε, προσέξτε. Δεν υπάρχει περίπτωση το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα, να υλοποιηθεί αν οι εκπαιδευτικοί δεν εκπαιδευτούν για να το υλοποιήσουν. Άρα, εμάς πρώτη μας προτεραιότητα είναι η επιμόρφωση των καθηγητών. Προσέξτε όμως, έχουν γίνει επιμορφώσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ούτε ως εκπαιδευτική κοινότητα, ούτε ως κοινωνία. Έγινε μεγάλο πάρτι στις επιμορφώσεις. Εδώ λοιπόν Υπουργέ, τώρα... Υπουργέ, παίρνανε τα λεφτά των επιμορφώσεων που δίνανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, για να παίρνουμε καθηγητές στα σχολεία. Και τα δίναμε εκεί. Ήταν κονδύλια τέτοιου τύπου. Τώρα νομίζω δεν είστε τόσο καλά ενημερωμένοι όσο πείτε σε μου, άλλες... Χαίρομαι να με διαψεύσετε σε αυτό, πραγματικά. Θα είναι χαρά μας, πιστεύτε μας. Κοιτάξτε. Υπήρχαν τα χρήματα, τα κονδύλια για τις επιμορφώσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν με έναν απαράδεκτο τρόπο. Δεν θέλω να πάω στο παρελθόν, αλλά αν θέλετε έχω και στοιχεία και απόψεις. Και ήταν και αυτό που είπα, δινόντουσαν και προσλήψεις. Αυτό το ζήτημα βάζετε και εσείς. Ναι, το ίδιο όχι. λέτε. Όχι. Τώρα ναι. έχουμε ειδικά κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιούμε για... τους αναπληρωτές, για την μισθοδοσία αυτών των ανθρώπων, αλλά έχουμε και ειδικά κονδύλια για τις επιμορφώσεις. Προσέξτε όμως, οι επιμορφώσεις δεν είναι ένα πράγμα που το λέμε εμείς οι δύο τώρα και αύριο αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε. Θέλει έναν πολύ σοβαρό σχεδιασμό για να μην ξαναγίνουν οι αθλειότητες που είχαν γίνει. Και το λέω αθλειότητες με κάθε συνείδηση της λέξης που χρησιμοποιώ. Εντάξει, άρα εμείς ετοιμάζουμε τα νέα προγράμματα σπουδών και ταυτοχρόνως τις νέες διαδικασίες εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό και λέμε ότι θα γίνει σε μία τριετία. Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, για να βάλουμε τις ημερομηνίες, Υπουργέ, γι' αυτό λέω. Περιμένετε, τώρα να κλείσουμε την παρένθεση που ανοίξαμε με τις επιμορφώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είπαμε λοιπόν ένα τετράπτυχο. Αναβάθμιση του Λυκείου με προγράμματα σπουδών και... την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δεύτερον,
εθνικό απολυτήριο. Επιτέλους τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο να έχουν ένα απολυτήριο που έχει μια αξία στην κοινωνία. Σήμερα ξέρετε ότι δεν έχει καμία αξία αυτό το απολυτήριο. Τρίτο, κατάργηση των πανελληνίων. Και τέταρτο, αναμόρφωση ριζική του πρώτου χρόνου στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πακέτο. Αυτό λοιπόν το πακέτο, στις λεπτομέρειες του, θα το γνωρίζουν οι μαθητές που θα πάνε την πρώτη Λυκείου τον Σεπτέμβρη που μας έρχεται. Μετά από διαβούλευση, λοιπόν, υποθέτω, έτσι. Ορίστε, μέχρι γίνει... λοιπόν τρία χρόνια, μέχρι τρία χρόνια, τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή ώσπου οι μαθητές που θα πάνε πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, σε αυτά θα συνεχίζουν οι πανελλήνιες όπως ακριβώς είναι σήμερα. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε τις αλλαγές σιγά σιγά. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι το αδιάβλητο των πανελληνίων σήμερα θα κατοχυρωθεί και στους νέους τρόπους εξέτασης που θα είναι μες στο Λύκειο. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η στρατηγική μας. Είναι σε βάθος τριετίας, τα παιδιά θα το γνωρίζουν από το Σεπτέμβριο, τα προγράμματα σπουδών και τα αντίστοιχα βιβλία και οι επιμορφώσεις θα αρχίζουν, ήδη ετοιμάζονται και θα γίνουν αυτές οι τέσσερις αλλαγές που η μία εξαρτάται από το αδιάβλητο, διότι αν ένα πράγμα το οποίο δεν αμφισβητούσε κανένας στην Ελλάδα διαχρονικά ήταν αυτό, το αδιάβλητο των πανελληνίων. Ναι. Πώς θα εξασφαλιστεί, Υπουργέ, δηλαδή υπάρχει σκέψη να γίνεται κοινή εξέταση σε όλα τα σχολιά με τα ίδια θέματα? Βλέπετε, Το είπατε εσείς. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα, ναι, πολύ σημαντικό, γιατί το θέσατε και εσείς. Όλα αυτά, ναι, 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 δεν γίνονται με αναπληρωτές. Δεν γίνεται με, ναι, τον καθηγητή που σήμερα είναι στην Γκράβα και αύριο θα τον πάνε στην Ίσυρο και μεθαύριο... Δεν θα πάει πουθενά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, ναι, μιλάμε για μόνιμους διορισμούς. Έχετε πει για αυτούς τις 20.000 διορισμούς. Αυτοί όμως οι 20.000 άνθρωποι, γιατί να θυμίσουμε ότι έχουν να γίνουν 6 χρόνια. Είναι μόνιμοι. 6 χρόνια έχουν να γίνουν μόνιμοι. 20.000. Ναι, έτσι είχε υποσχεθεί. Τουλάχιστον η προηγούμενη διοίκηση. Υπουργέ μου, εσείς είπατε και χθες ότι υπάρχει στο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει σχεδιασμός, αλλά πρέπει να περιμένουμε τελικά την αξιολόγηση. Ωραία, κοιτάξτε. Δεν θέλω να δίνω άδικες ελπίδες. Θέλω, και το εννοώ βαθύτατα, να δηλώσουμε ως πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου αλλά και ως κυβέρνηση ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζεται στον θεσμό των αναπληρωτών καθηγητών είναι ένα θνησιγενές εκπαιδευτικό σύστημα. Προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, περιμένετε, θα ήθελα να τονίσω ότι το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο και το δημόσιο ΤΕΙ βγήκαν όρθια μετά την κρίση. Και αυτό το οφείλουμε στους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών. Έχοντας πει αυτά, να πω ότι για πρώτη φορά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους θεσμούς έχουμε για πρώτη φορά σε κείμενο την ανάγκη διορισμών. Μάλιστα, καταγεγραμμένο. Ορίστε. Καταγεγραμμένο αυτό σε κείμενο που λέτε. Καταγεγραμμένο για πρώτη φορά. Υπάρχει, ναι, και το αλλά. Το αλλά, καταλαβαίνετε γιατί υπάρχει. Διότι το αλλά πρέπει να δούμε και τις δικές μας οικονομικές δυνατότητες και το πράσινο φως από τους θεσμούς. Διότι όπως γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε, μόλις μαθαίνουμε να παίζουμε το παιχνίδι με τους όρους που υπαγορεύει το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάποιοι πάνε να αλλάξουν τους όρους. Δεν γίνεται λοιπόν έτσι. Εμείς λοιπόν, μετά από παρένεση και του Πρωθυπουργού, σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις επόμενες 10 μέρες, σχεδιάζουμε τη συγκρότηση μιας επιτροπής υψηλωτάτων προδιαγραφών για να κάνει την πρώτη από την ίδρυση του ελληνικού κράτους οικονομική μελέτη για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αλλά ταυτοχρόνως η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού δεσμεύεται ότι τα επόμενα 3 χρόνια η αύξηση του προϋπολογισμού θα είναι τέτοια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα λέει αυτή η έκθεση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πράγμα που το ανακοινώσαμε χθες, το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό
Και όπως σας είπα, σε 10 μέρες θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε. Σας ευχαριστούμε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Λοιπόν, ένα σύντομο διάλειμμα. Και έχουν αρχίσει να κάθονται οι πολιτικοί, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Δύο στα τρία έχουν έρθει. Δύο στα τρία. Είσαι καλά. Δύο στα τρία. Ωραία. Έλα. Διάλειμμα. Δώρο Πάρκερ.